Έτσι όπως έχουν τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή, μπήκε ένας παίκτης τον οποίο δεν τον έχει υπολογίσει κανένας. Αν δεν βλέπω καλά και δεν κάνω λάθος, ο κύριος Καρατζαφέρης είναι παρακάτι στο 3. Είναι οριακά στο 3. Ναι, είναι 2,8. Δεν ήταν ο κύριος Καρατζαφέρης στη βάση του 12 για να καθίσει. Ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Πολιτικά λέμε τώρα. Η Χρυσή Αυγή έχει ανωδική τάση. Η Δημάρ υφίσταται μία νύχτα και μία απώλεια. Το ποτάμι χτυπάει το ταβάνι των προσδοκιών του. Α, λέτε κυρία Κανέλη ότι αυτό είναι το ταβάνι. Το ποτάμι. Το 6,5. Είναι ο εμφανιστέν κόμμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι... Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν μπορείς να τα αφισβητήσεις, όπως το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό τα τελευταία 40 χρόνια. Επίσης, το ανοίγω με την εξής έννοια. Προσέξτε. Όσοι είναι Ολυμπιακοί, είναι Ολυμπιακοί. Οι υπόλοιποι το παίζουν αντιολυμπιακοί. Εγώ λοιπόν δεν θα το παίξω σήμερα αντιολυμπιακός. Βλέπω μπροστά μου την εικόνα και σε αυτήν αναφέρω. Καλά, είστε και γνωστοί Παναθηναϊκό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα. Όχι, εκεί υπάρχει μια έκπληξη, όπως υπάρχει και στο ποτάμι μια έκπληξη. Έτσι, ναι. Είναι καινούργιοι παίκτες που μπήκαν στο παιχνίδι με αυτή την έννοια. Ο ένας έχει 40 μέρες και ο άλλος 2 μήνες. Στην ελιά, βεβαίως, το άλλο του Πασόκ. Η ελιά. Δεν την τελείωσα. Συγγνώμη για τον κατάλογο, δεν θα τους πάρω όλους. Πιστέψτε με, είναι 47. Θα μείνω σε αυτούς οι οποίοι εμφανίζονται στην κάρτα. Η ελιά είναι η ολική επαναφορά του σκληρού πασοκικού πυρήνα. Αυτό είναι έκπληξη. Η Ανέλ υφίστανται. Υγιούς πασοκικού. Δεν θα αμφισβητήσω ότι. Ακούστε με. Δεν θα αυτοπροσδιορίσω κανέναν. Αυτοπροσδιορισμό σημαίνει ο καθένας λέει για τον εαυτό του. Με να ρωτήσετε τη γνώμη μου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει σε σχέση με τα αποτελέσματα και όπως είχαμε κάνει και την εκτίμηση, γιατί δεν θα τα συγκρίνουμε με τις περιφερειακές και άλλες εκλογές. Δόξα τω Θεώ, ο Πελετίδης στην Πάτρα, δεν ξέρω τα υπόλοιπα. Μοιάζει να κερδίζει εκεί δηλαδή που μας ένοιαζε και μας πόναγε γιατί είναι. Και εξαιρετική σημασία η Πάτρα αυτή καθ' αυτή με τα προβλήματα που έχει ως δεύτερο λιμάνι της χώρας. Αυτός είναι ο χάρτης, συγγνώμη σας διακόπτω, με βάση τις εκλογικές περιφέρειες.